Και ποιος είναι εκεί στην Πάρο? Ο αγαπημένος μου, ο ένας, ο μοναδικός, ο υπέροχος, ο αξεπέραστος, ο ανυπέρβλητος, Λάκης Γκαβαλάς. Λάκη, καλημέρα. Καλημέρα, στούντιο. Καλημέρα από το απίστευτο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, που δεν είναι άλλο από το Πάροξ. Πάρος και Ροξ. Ροξ και Πάρος. Πάροξ. Ροξ και Πάρος. Και όλα μαζί. Τι ωραία θέα, τι ωραία. Σε ζηλεύουμε τώρα που είσαι εκεί και εμείς είμαστε κλεισμένοι στο πλατό. Πέτη μου και παιδιά μου, δεν βλέπω τίποτα. Μόνο μας ακούς. Σας είδα χθες. Ναι, ναι, μόνο σας ακούω. Και είστε υπέροχοι. Συγχαρητήρια. Καλή σεζόν να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Και εσύ τώρα σε περιμένουμε, διότι ακούστηκαν πράγματα. Βέβαια. Μες στο καλοκαίρι. Είναι τετελεσμένο. Σε περιμένουμε στο Μάλιστα Ροξ να σε ξαναθαυμάσουμε. Δεν ξέρω, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πάρει ένα μπαστούνι, ένα πι, ακουστικά. Είμαι έτοιμος. Θα είναι φέτος, θα είναι σε 10 χρόνια, θα είναι σε 5. Εγώ πάντως είμαι πανέτοιμος. Έχω όλα τα αξεσουάρ και είμαι εδώ. Επίσημη δηλαδή ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα για το αν θα γίνει. Γιατί ακούστηκε... Καλή, η ανακοίνωση του σταθμού τώρα είναι το... Πώς το λένε, το Survivor. Δεν έχουν άλλο τίποτα. Περίμενε, το Survivor είναι για δεύτερη σεζόν. Αλλά επειδή ακούστηκε και για δεύτερη σεζόν το My Star Rocks, γιατί συνδέθηκε με το όνομα. Ναι, θα γίνει το My Star Rocks. Θα είμαι στο My Star Rocks. Αυτό λέω, εντάξει. Αλλά ακόμη είναι πολύ πρώιμο. Οκ, γιατί μάλλον πάει και για δεύτερη σεζόν. Εσύ όμως έχεις κάνει συζήτηση μαζί τους. Απλά δεν έχει δοθεί μια επίσημη ανακοίνωση, σωστά. Εσύ όχι, δεν είναι ότι έχω κάνει μια συζήτηση. Έχω παγώσει από τότε που είμαι εκεί και που πρέπει να είμαι στα My Star Rocks. Αυτό είναι. Εάν και πόσο έχουμε υγεία και γαλήνη και χαρά, αυτό. Άσχετα με το πότε τελικά θα δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το project, η Κριτική Επιτροπή έχει κλείσει, γιατί έχουμε ακούσει και ονόματα για την Κριτική Επιτροπή και στο όνομα της παρουσίασης φημολογείται ότι θα είναι η Λιάννα Παπαγεωργίου. Εσύ γνωρίζεις κάτι που μας πεις είναι έτσι, και αυτή καλή και έχουμε και άλλοι πάλι. Περιμένετε, έχουμε τις εγκυμοσύνες πρώτα απ' όλα. Συγγνώμη, τεκνοποιούν οι άνθρωποι. Δεν κάθονται μπροστά σε μια κάμερα. Η Λιάννα, από ό,τι ξέρουμε, δεν είναι σε αυτό το φάσμα. Ούτε. Όχι, οι άλλοι που ήταν να είναι. Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Και έμεινε αυτό και θα παραμείνει το άλλο. Ναι, και θα αλλάξει εκείνο. Κατάλαβα, για την Κωνσταντίνα αναφέρεσαι. Okay. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, δεν είναι... Δεν το έχει επιβεβαιώσει. Δεν το έχει επιβεβαιώσει. Δεν το ξέρουμε αν ισχύει. Εκτός αν ξέρεις εσύ κάτι και δεν μας πεις. Θέμα ζωοδίου, παιδιά. Θέμα ζωοδίου. Πρέπει να γίνει σωστό το ζώδιο. Να είναι σε καιρό που δεν έχουμε καλέσματα, σε καιρό που μπορούμε να ζαντέψουμε το παιδί. Είναι πολλά τα πράγματα. Ξέρεις, Μπέτη μου. Λάκη μου, αγαπημένε. Να σου πω, Λάκη, τώρα. Εμείς χθες δείξαμε εδώ τη Βίκυ Καγιά, η οποία καλά κάνει για μένα και υποστηρίζει πάντα πάρα πολύ τους συνεργάτες της. Και τον Τάσο Σοφρονίου και τον Γιώργο τον Καράβα. Τον αγαπημένο, τους αγαπημένους, βέβαια. Και την κυρία Χατζιπαντελή, Ιτσι Χατζιπαντζιάλες, όπως είναι στο ελληνικό. Συγγνώμη, ο Τάσο Σοφρονίου είναι Τάσο Σοφρονίου. Ο άλλος είναι το όνομά του Καράβας και μετά είναι μια κυρία με στιγμές. Δηλαδή, μόνο οι γυναίκες έχουν τίτλους, οι άντρες δεν έχουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι κύριοι και κυρίες. Δεν κατάλαβα. Ο κύριος Καράβας, ο κύριος Σοφρονίου και η κυρία Χατζηπαντζηλής. Κοίταξε, πιο οικία με αυτούς. Και τον Τάσο του Σοφρονίου και τον Γιώργο. Τους ξέρω, οπότε αισθάνθηκα λίγο πιο οικία. Ναι, βέβαια. Μα εγώ αστείευομαι, δεν το λέω τώρα. Ναι, παιδί μου, το ξέρω. Πάντως η Βίκυ την εκθίασε την. Πώς είναι το μικρό της, ρε παιδιά, της Χατζηπαντζηλής? Σοφία, δεν μου έρχονταν το μικρό. Ναι. Την εκθίασε τη Σοφία, γιατί είπε τι να λέω τώρα για τη Σοφία, της κάνουν αφιερώματα στο CNN, και τα λοιπά. Επειδή ξέρω ότι εσένα δεν σου αρέσει πολύ αυτό το κορίτσι. Δεν Όχι, θα σου πω. Κοίταξε, Μπετούλα, είναι η ευκαιρία να μιλήσουμε λιγάκι πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Καταρχήν έληξε τώρα, αυτή δεν ξέρω αν έχει άλλα γυρίσματα, από ό,τι λένε τελείωσε τα γυρίσματα. Άρα λοιπόν το γκέλ το κάνανε, θα μιλάνε τα κανάλια. Βλέπεις τώρα, αντί να μιλάμε για έναν υπέροχο Καράβα και έναν Τάσο Σοφρονίου που έχουν κάνει καριέρες, μιλάμε τώρα για ένα κορίτσι επειδή το είπε το CNN. Μα το CNN και όλοι οι άλλοι μπορούν να βγάλουν αύριο και οποιοδήποτε άλλο phenomenal πράγμα. Αυτό που άκουσα την Βίκυ και καταρχήν την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια, ευχαριστώ που είναι ψύχρεμη και λέει ο Λάκης, εγώ τον αγαπώ χρόνια, τον σέβομαι, είναι καυστικός, αλλά αυτός είναι ο Λάκης. Εγώ δεν είμαι καυστικός, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό που έχει μάθει και μαθαίνει καθημερινά. Mm-hmm. Έχει υπόψη το τζεντέρι και τα λοιπά, το έχω κάνει εγώ πολύ πιο περισσότερο, έχω κουνήσει τζεντέρι, τζεντέρι και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν μου λέει τίποτα ούτε η φούστα στο αγόρι, ούτε τα φρύδια στο κορίτσι. Αλλά όταν έχεις μία θέση και μέσα από αυτή επιδιώκεις να κάνεις ομοίους
Και όταν έχεις ένα Instagram το οποίο είναι ανοιχτό και το βλέπει κάποιος, θα πρέπει να το κρίνει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι extravagant, αλλά δεν πουλάω αυτό. Εγώ πουλάω ένα εμπόρευμα, το βάζω στην βιτρίνα, διαλέγουν, το παίρνουν και τελείωσε. Δεν πουλάω τον εαυτό μου. Δεν λέω αν δεν βάλετε φούστα ή δεν βάλετε, ξέρω εγώ, γκλίτερ στα μάτια, το οποίο βάζω και είναι πολύ ωραίο τώρα τελευταία, πάρα πολύ ωραίο. κάντε το κι εσείς. Κατάλαβες. Δεν εμπορεύομαι αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, με πείραξε. Ναι. Όχι, και να τελειώσω. Ναι. Η Βίκη, αυτό που είπε και καλά το είπε, λέει παιδιά, τα πράγματα αλλάξαν. Στην Αμερική τώρα είναι όλες, ήθελε να πει, κλωνοποιημένες καρδασιανογενείς. Ναι, αλλά αυτές όμως έχουν κάποιες κάμερες πίσω, τις κάνει τρισδιάστατες, τις κάνει λεπτές, τους αφαιρεί παίδια, τους ξαναβάζει άλλα, παίρνουν ένα ράπερ, κάνουν εκείνο το άλλο. Δηλαδή το να πας σε ένα ξενοδοχείο, να κάτσεις στο τζακούζι του ξενοδοχείου και να πεις ότι είμαι famous, δεν μου λέει τίποτα. Απ' την άλλη μεριά η Βίκη, που καλά κάνει και είναι και διπλοθεσίτης, γιατί είναι υπέροχο κορίτσι και βεβαίως την προτιμούν. Αλλά όταν το μεσημέρι έχεις κάποιες κυρίες που είναι μεταξύ του μπικουτί και έτσι για να αλλάξουν, και μετά το βράδυ σε μια εκπομπή λες ότι αυτό είναι το στάνταρ των γυναικών, κάπου με μπερδεύει. Να ρωτήσω, okay, να ρωτήσω κάτι, Λάκη, ο Παναγιώτης, είμαι στο λέω επειδή δεν βλέπεις. Ναι, Παναγιώτη μου. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πιστεύεις ότι ξεχωρίζει μόνο γι' αυτό και δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει ενδεχομένως στο χώρο της, στη βιομηχανία της μόδας, διότι έχει κάνει, έχει κάνει καμπάνιες, δηλαδή δεν είναι ότι έχει βγει μόνο γι' αυτό, ότι έχει φτιάξει το Unibrow Movement. Εχθές εδώ ήμουν με τον Ζαν Πολ Γκοτιέ, που έτυχε να τον δω στον δρόμο γιατί είναι στην Πάρο. Είδα έναν άνθρωπο συνετό, τα πάντα, όλα κτλ. Αυτή είπε ότι είμαι η icon του Ζαν Πολ Γκοτιέ, η κάθε αυτή. Θέλω να ξέρω, παρόλο που αγαπώ και εκτιμώ και είμαι συνεργάτης του Γκοτιέ χρόνια πριν, τι τζίρο κάνει ο Γκοτιέ στην Ελλάδα, τι τζίρο... Δηλαδή, αν μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα και τα φαινόμενα, δεν με βρίσκει σύμφωνο να κάνουμε τόσο μεγάλο το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, πραγματικά δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με τον ποπό της Καρντάσιαν πλέον, ούτε με τα string αυτής της κοπέλας που βάζει, ούτε με τα στήθη πάνω σε κάποια πεζούλια. Αν αυτό είναι το στυλ της Αμερικής και η εκπομπή αυτή, στην οποία ήταν να λάβω μέρος και δεν το έκανα γιατί είχα ανηλυμένες άλλες υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα του κορμιού μου να μαυρίσει, να σμιλευτεί και να είναι έτοιμο για πιο σπουδαίες δουλειές. Και όλα αυτά τα διάφορα. Δηλαδή, δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό. Έχουν πρότυπα, κάνουν πράγματα, μια χαρά. Εμένα ξέρετε τι με νοιάζει. Να λεπτύνει μέση μόνο ένα πόντο. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω size και θα ξοδεύω χρήματα. Και πού να πάω και ποιο να μου δώσει το άλλο μοντέλο. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα κανείς πλέον. Δεν μου λες τώρα αυτό που έχουν επιλέξει φέτος που ανοίξανε τελείως το όριο των ηλικιών. Γιατί εντάξει, στο εξωτερικό υπάρχει. Στην Ελλάδα πιστεύεις ότι θα πάει μια κυρία, ξέρω εγώ, 40 ετών ή 50 ή και 60 ακόμα να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο reality show, talent show. Μου εδώ πάει 70, θες, σε πειράξει 50 εσένα είναι τώρα. Εδώ, α, σε εσύ δεν είσαι σαν όλους τους άλλους. Εσύ μα εγώ διαγωνίζομαι καθημερινά και ευτυχώς έχω ένα κοινό το οποίο με αγαπάει πάρα πολύ για αυτό που είμαι, για την αναμετάδοση που κάνω των γνώσεών μου και αυτό θέλω να μείνει. Σίγουρα είμαι ένας μοντέρνος άνθρωπος, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να πούμε κάτι πιο χαρούμενο. Εγώ αφήνω χρόνο για να κάνουν όλοι ό,τι μπορούν να κάνουν. Εγώ είμαι μια σχολή προχωρημένου, αλλά με υπόβαθρο. Ποιοι είναι οι φίλοι μας, τι είναι αυτό που κάνουμε, τι θέλουμε να μεταδώσουμε. Οπότε λοιπόν, θέλω να ξέρω εάν τελικά έχω μια στην κοινωνία. Με ακούτε, παιδιά? Γιατί ναι. Ωραία, με ακούτε. Okay. Θέλω να ξέρω εάν αυτό που κάνουμε έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ το τζεντέρι που είναι τώρα, που θα γυρίσει να είναι πάλι στο ραπλόρα και την γραβάτα, να σας πω την αλήθεια, δεν Άρα ουσιαστικά, Λάκη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι αυτό που ονομάζουν ως diversity, δηλαδή διαφορετικότητα, είναι κάτι που εσύ πιστεύεις ότι κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι εφήμερο, αλλά αυτό που μένει είναι η ουσία του πράγματος και δεν αφορά ούτε τα φρύδια, ούτε ενδεχομένως κάποια μοντέλα τα οποία μπορούν να βγουν με σωματότυπο διαφορετικό φέτος, με σωματότυπο διαφορετικό του χρόνου. Άρα ναι, υπάρχει κάτι που πάντα μένει και αυτό που πάντα μένει για σένα είναι. Αυτό που για μένα είναι ποιος είμαι, από πού έρχομαι και δεν είμαι τη το στιγμή του καθενός, και αυτό που είναι η μόδα τώρα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι followers, δεν με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν κάνω following κανέναν. Ενημερώνομαι για αυτούς που με ενδιαφέρουν. Δεν θέλω να επηρεάζομαι από τους followers, αλλά απλά από τα σημεία που βγαίνουν και με βλέπετε σαν εικόνα, γιατί μου λένε εδώ ότι δεν έχω εικόνα στη τηλεόραση. Σε βλέπουμε, αλλά έχει παγώσει, είναι παγωμένη. Έχει χαμόγελο. Είναι η εικόνα της Πάρου που είδαμε από την αρχή. Ωραία εικόνα, αλλά και είναι ωραία εικόνα. Είναι ωραία, ωραία, παγώσει εικόνα, δεν ξέρουμε γιατί. Λοιπόν,
Εδώ πέρα, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ elegant. Δεν έχουμε τεχνολογίες τεράστιες. Είμαστε zen, κάνουμε γιόγκα το πρωί. Το πρωί μου βλέπουν το ηλιοβασίλεμα. Βέβαια. Εγώ τώρα κάνω την ντουκάν που είναι μια δίαιτα που πρέπει να τρως μόνο πρωτεΐνη για να χάσω το γραμμάριο που σου είπα. Τον αγαπώ. Μαζεύεις βιταμίνη D γιατί μετά θα τη χάσεις, θα κλειστείς μέσα στο στούντιο. Κατάλαβες. Έτοιμο. Βιταμίνη D δεν μαζεύω, αλλά πηγαίνω με ένα γαϊδούρι και του λέω D, προκειμένου να έχει την κατάληξη που είχε το άλλο. Του λέω D. Και κάνει. Αυτός κάνει μπε και σε. Το ντε δεν το έμαθε ακόμη. Λάκη, Λάκη, εσύ που είσαι τόσο θετικός και αισιόδοξος άνθρωπος, υπάρχει στη ζωή σου κάτι που σε αγχώνει? Γιατί έχουμε διαβάσει λίγο τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εξελίξεων για τα περιουσιακά σου στοιχεία, ότι θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις τον επόμενο καιρό. Αυτό σε αγχώνει, είναι πράγματα και καταστάσεις που τις έχεις αφήσει πίσω και δεν σε αφορούν? Παιδιά, έχω κάνει μια φυλακή που το φως άναβε πολύ λίγη ώρα, σχεδόν καθόλου. Ζεστό νερό δεν είχαμε όλη την ώρα. Εικόνα είχαμε πίσω ή όχι, δεν ξέρω. Όχι. Οπότε λοιπόν έχω μάθει σε στερήσεις στη ζωή μου και δεν έχω πρόβλημα. Κατάλαβες. Τώρα το ότι θα έχουμε οικονομία είναι απόρρια των καιρών. Είμαστε πολύ της κατανάλωσης. Έχουμε κάνει πολύ κατανάλωση στη ζωή μας. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, να πάμε μια κατασκήνωση, να πλαινόμαστε με λιγότερο νερό. Γιατί, μάλλον με το νερό που χρειάζεται το σώμα και όχι με τον καταράκτη κάθε μέρα στο σπίτι μας. Κατάλαβες. Πρέπει να κάνουμε ένα restart όλοι, νομίζω, στη ζωή μας. Να μην έχουμε σπατάλες περιττές και να μάθουμε να ζούμε με αυτά που μας κάνουν ευτυχισμένους και να μην παρασυρώμαστε. Να σπαταλίσουμε μόνο στον έρωτα, παιδιά μου. Σε αυτό πρέπει να σπαταλίσουμε, στην αγάπη για τον πλησίον μας. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Να ξέρουμε ότι όλοι ζούμε στον πλανήτη. Και το καλό του απέναντι, οι ενέργειες αλλάζουν και μεταλλάσσονται. Έρχονται σε μένα, έρχονται σε σένα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καλή ενέργεια. Δεν μας αρέσει να είμαστε μίζεροι στο συναίσθημα, στη ψυχή. Αλλά ούτε και στην κατηνιά. Εγώ τουλάχιστον κάθε τόσο η κατηνιά μου υπερέχει και του συναισθήματος και του ιζιόγκα και όλα. Αλλά τέλος πάντων, δεν πρέπει να συμπιέζει. Ξέρεις τι λάτρεψα πιο πολύ από όλα σε σένα φέτος το καλοκαίρι? Στην παρουσίαση έκανε ένα απόγευμα έξω από ένα μαγαζί την παρουσίαση του βιβλίου του και είχε μαζευτεί κόσμος. Και τους μίλαγε τόσο ωραίο, Λάκης, και έλεγε, εσείς κυρία μου, γιατί ήρθατε εδώ να με δείτε? Ήρθατε, εντάξει, σε λάτρεψα πραγματικά. Όχι, μα η κυρία αυτή όμως, και ή ο κύριος, ή το παιδί το μικρό, που έρχεται η μαμά με τα παιδιά και σου λέει, θέλουμε να βγούμε μια φωτογραφία, γιατί είχε ακούσει αυτό που είπατε τότε ή το άλλο. Παιδιά, δεν είναι απλό, δεν είναι ότι χτυπάει στην πλάτη και σου λέει, πλάκα έχεις μωρέ, γελάω μαζί σου. Εντάξει, σου λέει, κύριε Γαβαλά, οι γνώσεις σας είναι ασύλληπτες. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι εκτιμητέο. Πραγματικά γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι επιχειρήσεις που είναι εδώ, με έχουν εκτιμήσει, με προσέχουν, με αγαπάνε, με βάλανε στην οικογένειά τους. Και αυτό το πράγμα εγώ δεν το πετάω με τίποτα, παιδιά. Είναι όμορφο να είσαι πράος τουλάχιστον το 80% της ημέρας σου. Άσε την τρέλα και όλα και το 20%. Το υπόλοιπο κάντο όπως πρέπει να ζει ένας άνθρωπος. Έχει δει τα stories που ανεβάζουμε αυτά τα παιδάκια, τα φρικανάκια που χορεύουν με μια μουσική απίστευτη. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε τη ζωή μας πάλι έτσι κι εμείς, με χρώματα, κάτω από ένα δέντρο, που να χορεύουμε ομαδικά. Ξέρεις την πέτη μου, γιατί και εγώ και εσύ έχουμε υπάρξει στους δέκτες, στους τηλεοπτικούς, με ομαδικούς χορούς. Έτσι. Λοιπόν, Λάκη μου, υπέροχες, αγαπάμε, σε φιλούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, πραγματικά καλή σεζόν. Σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Εγώ να δεις. Ωραία. Να δω και τον κύριο Λάτσιο, το φίλο μου εκεί πέρα. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Σε περιμένουμε καλή σεζόν σε όλους μας.